Καλησπέρα! Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους τους φίλους της Μαρμίτας. Επανερχόμαστε μετά από δύο μέρες διακοπές για τα knockout παιχνίδια της φάσης των 16 του Euro. Φυσικά όλα τα παιχνίδια με live σχολιασμό. Εγώ θα λείπω λίγες μέρες. Θα κοιτάξω να τα καταφέρω έστω και με team viewer να τους βγάλω τους άλλους προκομμένους, να πούμε, από το My Time. Θα βρεθεί η άκρη κάπως, εντάξει, θα την βρούμε την άκρη. Λοιπόν, νομίζω ότι τώρα ξεκινάει το Euro για τους περισσότερους και θα υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον από τον κόσμο γενικότερα για να παρακολουθήσει τα παιχνίδια, αλλά και στοιχηματικά, έτσι. Λοιπόν, έχουμε δει τις ομάδες, είδαμε τη φάση των ομίλων και νομίζω όλοι έχουμε μία άποψη για την... για τις ομάδες που έχουν προκριθεί στα knockout. Θα τα πιάσουμε ένα-ένα. Θα πούμε κάποια πράγματα για τις ομάδες που έχουν προκριθεί, για τα ζευγάρια της φάσης των 16 και μια πρόβλεψή μας, έτσι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Ουαλία-Δανία σήμερα στις 7 και στις 10 Ιταλία-Αυστρία. Είναι τα δύο σημερινά παιχνίδια. Λοιπόν, Ουαλία-Δανία. Φαβορή δίνεται η Δανία, έπεσε λίγο η απόδοση της βέβαια, αλλά δίνεται σταθερά φαβορή. Για μένα δεν υπάρχει ξεκάθαρο φαβορή σε αυτή την αναμέτρηση, όπως δίνουν και οι αποδόσεις τη Δανία που παίζεται γύρω στο 1.85. Για μένα το 5+ που παίζεται η Ουαλία είναι value. Εγώ θα πάω με το άσοχη στοιχηματικά, παίζει πολύ και η παράταση σε αυτό το παιχνίδι. Θεωρώ δύο ομάδες πάρα πολύ ισορροπημένες και στο ρόστερ τους και στην δυναμική τους. Από τη μία έχουμε την Ουαλία, η οποία πέρασε με σχετική άνεση στην επόμενη φάση, έχοντας βέβαια την Ιταλία στον όμιλό της, αλλά και στις αναμετρήσεις με Ελβετία και με Τουρκία έδειξε ότι άξιζε να περάσει και δικαίως πέρασε και βρίσκεται στα νοκάουτ. Έχει βέβαια μεγάλη ποιότητα από τη μέση και μπροστά, με Ramsey, με Bale, με James. Οπότε νομίζω ότι είναι ένα ντέρμπι πάρα πολύ ισορροπημένο, γι' αυτό θα πάω με τη μεριά που μου δίνει outsider ο Book. Πάω με τη μεγάλη την απόδοση. Και φυσικά δεν είναι άσχημο να πάμε με δύο φράγκα που δίνεται το άσοχη. Από την άλλη μεριά η Δανία. Νομίζω ήταν πάρα πολύ καλή και στα τρία παιχνίδια, γι' αυτό και δίνεται και φαβορή. Δεν ξεγελάστηκαν οι στοιχηματικές από το γεγονός ότι τερμάτισε με 3 βαθμούς και πέρασε κυριολεκτικά από την Κερκόπορτα στην επόμενη φάση. Η Δανία, η οποία έκανε πιστικότατη εμφάνιση και με το Βέλγιο που ήταν το μεγάλο φαβορή του ομίλου και εν τέλει πέρασε με 3 νίκες. Και επίσης πιστικότατη εμφάνιση, έχασε άδικα, έκανε πάρα πολλές ευκαιρίες. Το Βέλγιο με 2 φάσεις έκανε 2 γκολ και πήρε τη νίκη. Με τη Φινλανδία, μέχρι το περιστατικό με τον Έριξεν, η Δανία έπαιζε τη Φινλανδία στο μισό γήπεδο και φαινόταν ότι είναι θέμα χρόνου το γκολ. Από εκεί και πέρα βέβαια το παιχνίδι συνεχίστηκε κακώς κατά τη γνώμη μου, μετά από μία ώρα από το περιστατικό με τον Έριξεν αποσυντονίστηκε η Δανία και προηγήθηκε η Φιλανδία και η Δανία έχασε και πέναντι για να ισοφαρίσει. Και τέλος έδειξε τα δόντια της στην τελευταία αναμέτρηση με τη Ρωσία όπου την σκόρπισε. Άρα λοιπόν πολύ δυνατή και η Δανία, αλλά για μένα είναι πάρα πολύ ισορροπημένη η αναμέτρηση. Πάμε με άσοχη στοιχηματικά. Πρόβλεψη για το ποιος θα περάσει δεν μπορώ να δώσω. Θα έβλεπα ισοπαλία και παράταση στη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Ιταλία-Αυστρία. Ιταλία-Αυστρία, αναμέτρηση με ξεκάθαρο φαβορή. Η Ιταλία έκανε πιστικές εμφανίσεις και στις 3 αναμετρήσεις στη φάση των ομίλων. Από την άλλη εγώ θεωρώ ότι η Αυστρία, η οποία και αυτή πέρασε με σχετική άνεση από έναν δύσκολο όμιλο, δηλαδή δύσκολο όσον αφορά τη δεύτερη θέση, έτσι, γιατί ήταν και τα Σκόπια που ήταν κατά κάποιο τρόπο ο σάκος του box,
είχε να αντιμετωπίσει την Ολλανδία, το μεγάλο φοβορή, και την Ουκρανία, η οποία πέρασε και αυτή από το παραθυράκι με, αλλά τα κατάφερε και έκανε δύο νίκες. Έβγαλε πολύ μεγάλη ενέργεια η Αυστρία, ιδίως στο παιχνίδι με την Ουκρανία, με εντυπωσίασε η Αυστρία, και νομίζω ότι θα γίνει ένα παιχνίδι πάνω κάτω με την Ιταλία. Δεν περιμένω να δω ένα παιχνίδι, θα δω ένα παιχνίδι aggressive, και περιμένω την Ιταλία να περάσει πάρα πολύ δύσκολα, αλλά θα περάσει. Και θα έλεγα και ένα σκορ 2-1, άμα με ρωτούσε κάποιος. Θα τη βγει πίσω την Ιταλία, αλλά νομίζω θα περάσει λόγω φανέλας. Και όχι κάτι άλλο, γιατί και η Αυστρία έχει παίχτες προσωπικότητες, Αρναούτοβιτς, Μπαουγκάρντερ, κάποιους παίχτες με προσωπικότητα, Αλάμπα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ολλανδία-Τσεχία. Καθαρά στα πόδια των παιχτών της Ολλανδίας η αναμέτρηση, θα περάσει η Ολλανδία πιστεύω. Η Τσεχία είναι μια ομάδα, χωρίς star players, δεν θυμίζει την Τσεχία του παρελθόντος φυσικά, που είχε τους παιχταράδες με Νέντβετ, Κόλερ, Πομπόρσκι, τι να πρωτοθυμηθείς, τότε και με την εθνική που είχε παίξει. Εδώ παιχταράστης ο Σικ που έβαλε και τα γκολ την πρώτη αγωνιστική, δεν νομίζω ότι οι περισσότεροι δεν τον ξέραν κιόλας, έτσι. Λίγοι που ασχολούνται με Bundesliga να γνωρίζαν ότι ήταν ο center forward της Bayern Leverkusen. Οπότε η Ολλανδία από την άλλη μεριά έκανε... Είναι εντυπωσιακό το στατιστικό με την Ολλανδία, ότι όλοι λένε ότι η Ολλανδία είναι μια ομάδα που χάνει πολλά γκολ. Αντιλαμβάνεσαι ότι μια ομάδα που πέτυχε 3 γκολ και 3, 6 και 2, 8 γκολ στη φάση των ομίλων, να τους θεωρούν και χασογκόλιδες, έχοντας πετύχει και 8 γκολ. Αυτό και μόνο αποδεικνύει ότι η Ολλανδία είναι μια ομάδα, είναι μακράν η πιο παραγωγική ομάδα του Euro αυτή τη στιγμή, μέσω επιθετικά. Την εμπιστεύεις ότι θα σκοράρει σίγουρα 1-2 γκολ, το λιγότερο. Έστω και αν χάνει ευκαιρίες, ίσως ήρθε η ώρα να μπουν και οι χαμένες ευκαιρίες. Εντυπωσιακή ομάδα από τη μέση και μπροστά. Βγάζει πανεύκολα φάσεις και ευκαιρίες, όπως και να την αντιμετωπίσει ο αντίπαλος. Φυσικά πίσω έχει τα κενά της και τις αδυναμίες της, αλλά εντάξει, λογικό είναι αυτό. Και για μένα ο μόνος τρόπος να την αντιμετωπίσει η Τσεχία είναι να τη χτυπήσει στην άμυνα και να μην κλειστεί πίσω. Αν η Τσεχία κλειστεί πίσω και περιμένει να περάσει με μία κόντρα αντεπίδεση, ευελπιστώντας ότι οι Ολλανδοί δεν θα σκοράρουν, θα λήξει ένα εύκολο 2-0. Άρα λοιπόν, αν η Τσεχία πρέπει να επιδιώξει να βγει μπροστά, να μην κλειστεί πίσω και να μπορέσει να ευνηδιάσει την Ολλανδία, κάνοντας και αυτή φάση ευκαιρίες και γκολ. Περιμένοντας πίσω δεν έχει τύχει για μένα, με την Ολλανδία, η οποία ξέρει να δημιουργεί φάσεις ακόμα και άμα την παίξουν κλειστά οι αντίπαλοι. Άρα λοιπόν πρέπει να το δει το έργο, αλλιώς η Τσεχία, αν θέλει να κάνει την έκπληξη. Ολλανδία φαβορή, νομίζω θα περάσει η Ολλανδία και ίσως ένα σκοράκι στο 3-1 να μπορέσει να βγει. Βέλγιο-Πορτογαλία. Λοιπόν, οι περισσότεροι νομίζω θα πάνε με το Βέλγιο, εγώ θα πάω με την Πορτογαλία, όσο και να μην τυχονεύω. Νομίζω ότι το Βέλγιο έκανε το 3-3 μεν, δεν ήταν δημιουργικό όσο το περίμενα, παρότι έκανε γκολ, δεν έκανε τις φάσεις, δηλαδή με τη Δανία έκανε δύο φάσεις, δύο γκολ. Με τη Ρωσία προηγήθηκε δύσκολα από ένα γκολ δώρο του αντιπάλου. Με τη Φιλανδία, εντάξει, αδιάφορο, ψηλό αδιάφορο το παιχνίδι στο τέλος. Δεν με έχει εντυπωσιάσει το Βέλγιο, κυρίως επιθετικά, που είναι η πιο διαφημισμένη ομάδα, από τις πιο πολύ διαφημισμένες ομάδες στο μεσοπιθετικό κομμάτι. Περιμένω, αντιθέτως, η Πορτογαλία είναι με το μαχαίρι στα δόντια. Την ευνοεί την Πορτογαλία ότι προέρχεται από έναν όμιλο φωτιά, άρα μπαίνει πιο μπαροτοκαπνισμένη στα νοκάουτ. Μπαίνει δηλαδή πραγματικά βγαίνοντας από τρεις πολύ μεγάλες μάχες, βγαίνει πιο χαλιβδωμένη θα έλεγα, και πιο δυνατή από έναν τέτοιο όμιλο που πέρασε. Κουβαλάει φυσικά και τη φανέλα και την περηφάνεια της κατάκτησης του προηγούμενου Euro. Τον άλλον, όσο και να την αντιπαθούμε, έχει την προσωπικότητά του, έτσι. Είναι μια ομάδα η οποία έχει τη φανέλα και για μένα θα περάσει η Πορτογαλία.
ελκυστικότατη η απόδοση και τις τρεις μονάδες που δίνει στην κανονική διάρκεια. Αλλά ένα παιχνίδι που και αυτό έχει τεράστιες πιθανότητες να πάει στην παράταση. Εγώ θα πάω με Πορτογαλία. Νομίζω οι περισσότεροι θα επιλέξουν Βέλγιο, ίσως και το θέλω τους. Εμένα το θέλω μου σίγουρα δεν είναι η Πορτογαλία, αλλά είναι αυτό που βλέπω. Συνεχίζουμε. Κροατία-Ισπανία. Νομίζω ότι η Κροατία έδειξε χαρακτήρα στους δύο τελευταίους αγώνες, μετά την ήττα από την Αγγλία. Έδειξε χαρακτήρα, έδειξε την ποιότητά της που έχει κυρίως στο χώρο του κέντρου, αλλά και επιθετικά. Αλλά για μένα κυρίως έδειξε το χαρακτήρα της και μια ομάδα που προερχόταν από τη δεύτερη θέση στο παγκόσμιο κύπελλο. Έχει μεγάλες απουσίες, δεν είναι η Κροατία του παρελθόντος, σε καμία των περιπτώσεων. Αλλά νομίζω ότι η Ισπανία δεν θα αντιμετωπίσει προβλήματα. Πολλοί το περιμένουν ντέρμπι αυτό το παιχνίδι. Εγώ νομίζω ότι θα περάσει εύκολα η Ισπανία. Δεν νομίζω ότι έχει τις δυνάμεις η Κροατία να μπορέσει να αντιμετωπίσει την φουριόζα Ισπανία που έρχεται από την τελευταία αγωνιστική με το τάλιρο που έριξε και νομίζω ότι θα της δώσει μεγάλη αυτοπεποίθηση και όθηση σε αυτή τη φάση στο νοκάουτ. Νομίζω ότι πέρα από τις προβλέψεις περισσότερων ότι ο Κροατία μπορεί να τη δυσκολέψει ίσως και να τη χτυπήσει την πρόκριση, θεωρώ ότι θα περάσει εύκολα η Ισπανία και ίσως και με ένα ευρύ σκορ. Γαλλία-Ελβετία. Δεν νομίζω να αντιμετωπίσει κανένα απολύτως πρόβλημα η Γαλλία, παρότι δεν έχει εντυπωσιάσει στη φάση των ομίλων και προβλημάτισε, θα έλεγα, τους υποστηρικτές της και αυτούς που τη θεωρούν το μεγάλο φαβορί της διοργάνωσης. Τώρα όμως ξεκινάει το πραγματικό γύρο, τώρα θα φανούν οι παίχτες προσωπικότητες, τώρα θα δούμε Γκριεσμάν, τώρα θα δούμε Μπαπέ, τώρα θα δούμε Καντέ, τώρα θα δούμε όλους αυτούς τους παιχταράδες που έχει η Γαλλία, που νομίζω ότι δεν θα αντιμετωπίσει ιδιαίτερα προβλήματα με την φιλότιμη και τίμια Ελβετία, ίσως από τις πιο συνεπέστατες ομάδες των 16, δηλαδή ό,τι και να γίνει η Ελβετία, ξέρεις ότι θα περάσει στα τελικά είτε του Euro είτε του Mundial και ξέρεις ότι θα πάει στους 16, ίσως και στους 8. Είναι μια ομάδα συνεπέστατη σε αυτό το κομμάτι, ίσως η πιο συνεπής ομάδα στην Ευρώπη. Έχουμε δει Ολλανδία να εξαφανίζεται κάποια χρόνια, έχουμε δει Ιταλία να μην πηγαίνει σε τελικά. Η Ελβετία είναι πιο συνεπής ακόμα και από μεγάλες δυνάμεις του Euro σε αυτό το κομμάτι, έτσι. Στο να είναι στα τελικά και στο να περνάει στα νοκάουτ της κάθε διοργάνωσης. Αλλά νομίζω ότι ως εδώ ήταν η Ελβετία, καλή, φιλότιμη, η διαφορά ποιότητας των δύο ομάδων είναι τεράστια και θα περάσει η Γαλλία. Αγγλία-Γερμανία, εδώ τεράστιο ντέρμπι, πραγματικά και με τον Ασλαμά στο live ζω για να το απολαύσω αυτό το παιχνίδι, με Ασλαμά στο live, δεν νομίζω ότι θα βγάλουμε τουλάχιστον 7 βίντεο από αυτό το παιχνίδι με τις αντιδράσεις του Ασλαμά. Ζω και αναπνέω πραγματικά για αυτό το παιχνίδι. Το περιμένω σας και πιο πολύ από το Ολλανδία-Τσεχία που είναι η ομάδα μου, εμένα η Ολλανδία. Έτσι. Λοιπόν, Αγγλία-Γερμανία. Όποιος κάνει πρόβλεψη για αυτό το παιχνίδι, παιδιά, δεν μπορεί να γίνει πρόβλεψη σε αυτό το παιχνίδι. No bet, καμία πρόβλεψη. Κάθεσαι, γουστάρεις, απολαμβάνεις και δεν στοιχηματίζεις σε αυτό το παιχνίδι. Απαγορεύεται να βάλεις στοίχημα σε αυτό το παιχνίδι. Μπορεί να τελειώσει από 0-0 μέχρι 3-3. Οτιδήποτε. Όλα παίζουν μέσα σε αυτό το παιχνίδι. Οι Γερμανοί δεν μασάνε. Δεν είναι μια ομάδα που θα μασίσει που πάει να παίξει στο Wembley. Η Αγγλία το θέλει πάρα πολύ και θα βγάλει χαρακτήρα νομίζω. Αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να δώσουμε πρόβλεψη, παιδιά. Ούτε καν στο ελάχιστο κάποιο προγνωστικό σε αυτό το παιχνίδι. Μπορεί να πέσει ξύλο. Να δούμε λίγο τις καρτούλες εδώ. Εδώ ίσως είναι ένα καλό παιχνίδι, άμα δίνει 3,5 τις κάρτες, να πάμε στις καρτούλες σε αυτό το παιχνίδι. Έλατε. Κοίτα εδώ τώρα. Δεν βλέπω ακόμα κάρτες. Λοιπόν, αν είναι οι κάρτες στο 3,5, γύρω στο 1,70-1,80, παίξτε κάρτες. Συνήθως εκεί βγαίνουν οι κάρτες, το όριο στο 3,5. Νομίζω είναι το μοναδικό μπουντάρισμα που μπορούσαμε να δούμε στοιχηματικά. Πρόβλεψη δεν έχω για το ποιος θα περάσει. Το θέλω μου είναι η Αγγλία, αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να δώσουμε πρόβλεψη. Και ερχόμαστε νομίζω στο πιο αδιάφορο παιχνίδι της φάσης των 16, το Σουηδία-Ουκρανία, στο οποίο φαίνεται
μεγάλο φαβορί, δυνατό φαβορί η Σουηδία. Αλλά βλέπω και η Book είναι πάρα πολύ προσεκτική και δεν τη δίνουν μεγάλο φαβορί τη Σουηδία. Βλέπω ότι παίζεται γύρω στο 2-30 η Σουηδία με την Ουκρανία και γύρω στο 3-30 η Ουκρανία. Άρα πολύ ισορροπημένες οι αποδόσεις και προσεκτικές και από τους Book. Η Σουηδία με εντυπωσίασε ότι πέρασε πρώτη από έναν όμιλο με Ισπανία, με Πολωνία του Λεβαντόφσκι και με Σλοβακία δυνατή και γηπεδούχο. Πραγματικά εντυπωσιακή, ο εντυπωσιακός ο τρόπος που πέρασε η Σουηδία πρώτη σε αυτό τον όμιλο. Έδειξε ότι η Σουηδία έχει πάντα μια πολύ υπολογίσιμη φανέλα και δυναμική ως εθνική ομάδα, παρότι και από τη Σουηδία λείπουν οι star players. Δεν έχει star players η Σουηδία φέτος, αλλά έδειξε και είναι εντυπωσιακός ο center for που έχει μαζί με τον Μπέρκ, ο 18χρονος, ξέχασα τώρα το όνομά του, μου διαφεύγει. Είναι για νομίζω το μεγάλο φιντάνι και ίσως από τις αποκαλύψεις της διοργάνωσης, συγκεκριμένος ο παίχτης. Λοιπόν, νομίζω εδώ ίσως θα δούμε και τη χειρότερη αναμέτρηση. Ένα μάτς που μπορεί να πάνε 0-0 και να βαράνε πέναλτι μέχρι να ξημερώσει. Η Σουηδία είναι το φαβορί για μένα, αλλά το μάτς κρύβει παγίδες για έναν λόγο, κατά τη γνώμη μου. Είναι καλύτερη και ποιοτικότερη ομάδα η Σουηδία από την Ουκρανία. Αλλά εγώ το φοβάμαι και ίσως πιστεύω θα περάσει και η Ουκρανία για έναν λόγο, απλό. Η Ουκρανία έπεσε από το λευκό πύργο και βρήκε και πρωτοφόλι. Ήταν μια ομάδα αποκλεισμένη, με ελάχιστες, κυριολεκτικά ελάχιστες πιθανότητες, και βρέθηκε ξαφνικά να περνάει ως τρίτη καλύτερη με 3 βαθμούς στην επόμενη φάση, και όχι μόνο αυτό, να μην βρίσκει μπροστά της ως τρίτη ομάδα που προκρίθηκε κάποιον δυνατό και μεγάλο αντίπαλο σαν όνομα. Άρα λοιπόν είσαι εσύ Σουηδός τώρα, Ουκρανός, και σου λένε, σου χτυπάνε την πόρτα, έλα ξύπνα φίλε, πέρασες. Σου λέει, πέρασα, πώς πέρασα. Λέω, όχι μόνο πέρασες, παίζεις και με τη Σουηδία. Δηλαδή θα παίξουν τόσο άνετα οι Ουκρανοί και με τέτοια ψυχολογία στα ύψη, που για μένα θα περάσουν η Ουκρανία για αυτόν τον λόγο, για κανέναν άλλο λόγο. Δίνω φαβορή την Ουκρανία. Όσο και αν η Σουηδία έχει δείξει το χαρακτήρα της και τη δυναμική της. Μόνο και μόνο για αυτόν τον λόγο, γιατί πιστεύω πολύ ότι και το Euro είναι μια διοργάνωση ψυχολογίας. Οι Ουκρανοί λοιπόν πέσανε από το λευκό πύργο, βρήκαν πορτοφόλι και τώρα πάνε να παίξουν με φτερά στα πόδια, κυριολεκτικά φτερά στα πόδια, με πούπουλα στα πόδια, αυτή την αναμέτρηση και να τη διασκεδάσουν και να τη γουστάρουν. Παρ' όλα αυτά, καλό παιχνίδι δεν πρόκειται να δούμε, πιστεύω, γιατί δεν το επιτρέπει και η ποιότητα των ομάδων αυτών. Νομίζω, βλέπω έκπληξη εδώ πέρα που να περνάει η Ουκρανία. Λοιπόν, αυτά παιδιά, τα λέμε παρέα στους live σχολιασμούς που θα έχουμε αρχής γενομένης από σήμερα και για όλους τους αγώνες από εδώ και στο εξής, στη φάση των 16, των 8, ημιτελικά και τελικό φυσικά το γύρο μέχρι τις 11 Ιουλίου. Φιλιά!